Υπάρχει κάτι περισσότερο από απλά ελικόπτερα που περικλείουν τις παραλίες του Ρίο. Την πόλη που θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς του 2016. Αλτίνιο. Όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι, που σημαίνει λίγο ψηλά. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο διατηρείται η μπάλα ψηλά για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται από τους παίχτες, κάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες φιγούρες. Η Κάρλα Καβαλκάντε ντε Ολιβέιρα θεωρείται μια από τις καλύτερες παίχτριες στις παραλίες της Ιπανέμα. Έχει το παρατσούκλι Πελεζίνια, που σημαίνει ο μικρός θηλυκός Πελέ, και δεν είναι δύσκολο κάποιος να καταλάβει το γιατί. Ένα πράγμα που τραβά την προσοχή όσων κοιτούν αυτό το μαγικό παιχνίδι με την μπάλα είναι ότι οι γυναίκες έχουν τις ίδιες ικανότητες με τους άντρες. Η Κάρλα επιμένει ότι στο Αλτίνιο όλοι είναι ίδιοι. Δεν υπάρχει υπεροχή κάποιου φίλου στο Αλτίνιο. Είμαστε απλά παίκτες. Αυτό που ακούω όταν παίζω είναι «δεν είναι κορίτσι, είναι απλά μια παίκτρια». Σε ένα έθνος με 5 παγκόσμια πρωταθλήματα, το Αλτίνιο δίνει τη δυνατότητα στους Βραζιλιάνους να δείξουν πόσο περήφανοι είναι για τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και για τα μαυρισμένα κορμιά τους. Οι λάτρεις του Αλτίνιο, όπως ο Ζουο Πέντρο, λένε ότι το Αλτίνιο είναι κάτι περισσότερο από χόμπι. Είναι ένα άθλημα όπως το ποδόσφαιρο. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν υπάρχουν νικητές. Είναι μόνο για διασκέδαση. Με αγόρια και κορίτσια να διασκεδάζουν μαζί, το Αλτίνιο θα μπορούσε να προσφέρει μια ιδανική ευκαιρία για νέες σχέσεις. Αλλά η Κάρλα λέει ότι δεν υπάρχει χρόνος για να διασπαστεί η προσοχή. Δεν υπάρχει χρόνος για κουβέντες. Προτού το αντιληφθείς, ο ήλιος έχει δύσει, η παραλία έχει αδειάσει και εσύ ακόμη παίζεις. Μια ακόμη ημέρα τελειώνει στην παραλία και οι παίχτες απλά δεν μπορούν να σταματήσουν να παίζουν Αλτίνιο.